Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε για ποιο λόγο το Ευαγγέλιο λέει ότι πολλοί αντικριστοί υπάρχουν σήμερα ανάμεσα μας. Παρόλο ότι ο αντίκριστος ο ίδιος δεν ήρθε ακόμα, σε λίγο θα έρθει, επειδή φαίνονται όλα τα σημεία με προφητεία που είναι προφητευμένο, όμως το πνεύμα του, επειδή ο Αντίκριστος είναι αποσταλμένο από τον Σατανά, το πνεύμα του ήδη ενεργεί σήμερα ανάμεσα στον κόσμο τη θρησκεία. Λέει το Ευαγγέλιο, γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο ότι ναι, έσκατε καιρό, θα έρθει ο Αντίκριστος, όμως να το ξέρουμε ότι πολλοί αντίκριστοι υπάρχουν ήδη ανάμεσα μας, που σημαίνει ότι το πνεύμα του ενεργεί ήδη ανάμεσα στους άνθρωπους, είτε στην κυβερνητική, είτε στη διαφορετική υπηρεσία, που οι άνθρωποι εμπνέει κάτι που είναι σαν να ετοιμάζει το ερχόμενο του Αντίκριστο. Αυτή είναι το πνεύμα του Αντίκριστο που ήδη βρίσκεται ανάμεσα μας. Το κόσμο λέει το Ευαγγέλιο. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Αντίκριστο είναι αποσταλμένο από τον Σατανά. Αντιγράφει πάντοτε αυτό που κάνει ο Θεός, όπως ο Θεός ίδιο. Ο Ιησού Χριστός ήταν αποσταλμένο από τον Θεό, λέει το Ευαγγέλιο έτσι, αλλά είναι ο ίδιο ο Θεός. Ήρθε σαν άνθρωπο, δηλαδή σαν Μεσσία στο Ισραήλ, αλλά ο Ισραήλ δεν τον αναγνώριζε με άγνοια, τον σταύρωσα. Το ίδιο Αντίκριστο τα έτησα Μεσσία και τα ξεγελά στους Εβραίοι, και οι Εβραίοι μέχρι σήμερα πρέπει να ξέρετε ότι περιμένουν ακόμα το Μεσσία που ήταν προφητευμένο ότι τα έρθει. Αλλά αυτό το Μεσσία ήταν ο Ιησού Χριστός που ήρθε, αλλά οι Εβραίοι με άγνοια δεν το αναγνώριζα και το σταύρωσα. Και ο Σατανά ξέρει αυτό και ξεγέλασε τους Εβραίους και θα το ξεγελάσει, επειδή οι Εβραίοι θα δεχτεί τον Αντίκριστο σαν το Μεσσία, και τότε θα γίνει μεγάλη καταστροφή επίσης στο Ισραήλ. Αυτή είναι προφητευμένο. Δηλαδή ο Αντίκριστο θα ξεγελάσει τους Εβραίους του Ισραήλ, θα ξεγελάσει τη θρησκεία του κόσμου, θα ξεγελάσει επίσης οι άνθρωποι του κόσμου. Δηλαδή παντού. Εκτός, ξέρετε μόνο τι μπορεί να μας προστατεύει όλοι μας, να μην μας ξεγελάσει. Είναι το κρίσμα του Θεού. Το κρίσμα του Θεού είναι η ικανότητα που δίνει ο ίδιο ο Θεός. Είναι μια ικανότητα, δηλαδή σαν μια λάδι μέσα στον άνθρωπο, να έχει το πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπο να έχει ικανότητα να καταλάβει αυτό που είναι αόρατο. Δηλαδή να ξέρει την κίνηση του Σατανά που είναι αόρατο σε εμάς, επειδή και ο Αντίκριστο έχει το πνεύμα του Σατανά που είναι αόρατο σε εμάς. Μόνο το κρίσμα του Θεού μπορεί να προστατεύει όλη εκείνη πραγματικά που θέλουν να προστατεύεται από τον Αντίκριστο. Χωρίς αυτό δεν μπορεί. Επειδή ο Αντίκριστο ξέρει πώς τα ξεγελάει το κόσμο, ξέρει πώς τα ξεγελάει τη θρησκεία και τα ξεγελάει στους Εβραίοι επίσης. Γιατί επειδή δεν έχουν το κρίσμα του Θεού και δεν έχουν προσωπική σχέση με το Θεό, δηλαδή δεν έχουν το πνεύμα του Θεού μέσα του. Δεν τον νοιάζει αν κάποιος έχει όνομα χριστιανού, αλλά φοβάται μόνο όταν ο άνθρωπο, κάποιος δηλαδή, έχει το πνεύμα το Άγιο μέσα του, δηλαδή το πνεύμα του Χριστού, δηλαδή έχει το κρίσμα, η ικανότητα από το Θεό. Ναι, αυτό είναι που τα φοβάται ο Αντίκριστος, επειδή ξέρει ότι θα το αναγνωρίζει. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχουν θρησκεία και έχουν όνομα χριστιανοί επιφανειακά και δεν έχουν προσωπική σχέση με το Θεό, τότε θα το ξεγελάσει ο Αντίκριστος, επειδή δεν τα καταλάβω εκείνη. Τα νομίζω ότι έχω θρησκεία. Τα νομίζω ότι έχω όνομα χριστιανού. Τα νομίζω ότι ναι, έχω πίστη στον Χριστό. Όμως, εξαιτία της έλλειψης ικανότητα που λέγεται κρίσμα από το Θεό, δεν μπορεί να ξέρει τον Αντίκριστο όταν ενεργεί και όταν κινεί. Λέει αυτό Ευαγγέλιο. Ναι, είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο στην επιστολή του Απόστολου Ιωάννη. Η Απόστολη Ιωάννη είναι που ο Θεός τον έπνευσε και έγραψε σε αυτό το θέμα. Έδωσε σαν προειδοποίηση σε όλο εκείνο που θέλει να προστατεύεται από το πνεύμα του Αντίκριστο. Επειδή ο Αντίκριστο
Τα έχει σαν άνθρωπο, αλλά μέσα του τα έχει το πνεύμα του Σατανά. Δηλαδή τα φανεί εξωτερικό σαν Ιησού, αλλά μέσα του τα είναι Σατανά ολόκληρο. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο τον αποκαλεί τυρίο. Τυρίο που σημαίνει έχει την καρδιά σαν ένα άγρια ζώα, με την κακία και την πονηρία που τα έχει ο Αντίκρισο να ξεγελάει το κόσμο, τους Εβραίοι και τη θρησκεία του κόσμου. Γι' αυτό μόνο προσωπική σχέση ο άνθρωπος μπορεί να έχει με το Θεό, είναι η μόνη προστασία του. Επειδή προσωπική σχέση με το Θεό είναι που δίνει κρίσμα από το Θεό. Να σας πω τι είναι κάποιο να είναι πραγματικά πιστό στο Ιησού Χριστό. Κάποιος που έχει δεκτεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και κάποιος που έχει με πίστη ομολογήσει την αμαρτία του, είναι ο άνθρωπος που συγχωρούνται από το Θεό, δηλαδή ο Θεό επίσης μετά θα του δώσει το Πνεύμα το Άγιο και ο άνθρωπος εκείνο να αρχίσει να έχει προσωπική σχέση με το Θεό. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος να είναι πραγματικά αναγνωρισμένος σαν χριστιανό προς το Θεό, πρέπει να έχει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι όπως μια σφραγίδα. Είναι όπως μια σφραγίδα από το Θεό που δείχνει ότι ναι, αυτόν τον άνθρωπο είναι πιστό και αληθινό χριστιανό. Δηλαδή αναγνωρισμένο από το Θεό. Σφραγίδα μας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Να σας μιλήσω αυτό το θέμα μια μέρα, επειδή το Ευαγγέλιο λέει έτσι, ότι ο άνθρωπος που πιστεύει στο Ιησού Χριστό τα λάβει ήδη σφραγίδα από το Θεό αναγνωρισμένα, και σφραγίδα αυτού είναι όταν ο Θεός δίνει στον άνθρωπο εκείνο το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Χριστού που να είναι μέσα στον άνθρωπο. Τότε ο άνθρωπος θα αρχίζει να έχει σχέση με το Θεό κάθε μέρα, μέσα στην προσευχή και οτιδήποτε η ώρα, θα αρχίσει να ακούει το Θεό που θα του μιλάς μέσα του, με μαρτυρία, με επιβεβαίωση, με διαφορετική τρόπο που θα μιλήσει ο Θεός σύμφωνα με την Κυριακία του. Αυτή είναι το σκοπό που ο Θεός θα δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι σφραγίδα. Σφραγίδα επιβεβαίωση ότι ο άνθρωπος είναι αληθινό χριστιανό και αληθινό πιστό. Με άλλα λόγια, πολλοί άνθρωποι σήμερα το κόσμο, στη θρησκεία, έχουν όνομα χριστιανό, αλλά δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή δεν έχουν σφραγίδα από το Θεό. Με άλλα λόγια, δεν είναι αναγνωρισμένα από το Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι που αποκαλείται τον εαυτό του χριστιανοί από μόνο του και από τη θρησκεία του. Αλλά σημασία είναι να είμαστε αναγνωρισμένοι από το Θεό σαν χριστιανοί. Όχι να είμαστε εμείς με τον εαυτό μας αναγνωρίσματα σαν χριστιανοί και να νομίζουμε. Επειδή η σωτηρία δίνει ο Θεός και όχι εμάς. Γι' αυτό καλύτερα να είμαστε αναγνωρισμένα από το Θεός σαν χριστιανό. Και αυτό θα μας δώσει επιβεβαίωση με το Πνεύμα το Άγιο, όταν θα μας δώσει ο Θεός, και τότε θα είναι σφραγίδα. Τότε θα είναι όπως ένα άνθρωπο που έχει σφραγίδα του Θεού σαν αναγνωρισμένο πιστό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε όλοι μας να έχουμε σφραγίδα από το Θεό. Και σφραγίδα από το Θεό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Σαν αναγνωρισμένο χριστιανό, σαν αναγνωρισμένο πιστό. Τότε αυτός που έχει σφραγίδα από το Θεό έχει επιβεβαίωση για τη σωτηρία. Και ο Αντίκριστος δεν μπορεί να το πλανήσει. Επειδή ο Αντίκριστος πλανάει το κόσμο, κατέχει το πνεύμα του, κατέχει μέσα στους άνθρωπους, χωρίς να έχει παραμικρή ιδέα ο άνθρωπος ότι το πνεύμα του Αντίκριστο είναι μέσα του. Δηλαδή τον κατέχει. Να σας δώσω παράδειγμα. Όπως ο Σατανά, τα δαιμόνια κατέχουν τους άνθρωπους. Δεν ξέρετε ότι τα δαιμόνια κατέχουν τους άνθρωπους και το βασανίζουν με διαφορετική αρρώστια, με διαφορετική πάτηση. Οι άλλοι άνθρωποι, όταν τα δαιμόνια κατοικεί μέσα του, θα το βασανίζει με σκιζοφρένεια. Οι άλλοι θα το βασανίζουν με κατάθλιψη. Άλλοι άνθρωποι θα το βασανίζουν επίσης με βία, δηλαδή ο άνθρωπος να είναι βία επιθετικό. Δηλαδή ο Σατανά έχει πάρα πολύ διαφορετική τρόπο που μπορεί να κάνει στον άνθρωπο όταν κατέχει μέσα του. Δηλαδή όταν είναι μέσα στον άνθρωπο, επειδή ο Σατανά είναι αόρατο, είναι πνεύμα, αλλά όταν βρει τον άνθρωπο άδεια, χωρίς να έχει σχέση με το Θεό, τότε τα χρησιμοποιεί τον άνθρωπο για τον εαυτό του. Τότε είναι τη στιγμή που κατέχει μέσα στους άνθρωπο για να τον βασανίζει. Αλλά ο Θεός σώζει.
Όταν ο Θεός δηλαδή αγγίζει αυτόν τον άνθρωπο, θα το ελευθερώνει, θα βγάλει όλα τα δαιμόνια και ο άνθρωπος θα γίνει σαν λογικά του, ο άνθρωπος θα είναι όπως πρέπει. Και αυτό έγινε και πάρα πολύ μέσα στην Αγία Γραφή. Αν διαβάζετε το Ευαγγέλιο, τα βλέπετε. Αυτό είναι που, δράση που έκαμε ο Ιησού Χριστός και Απόστολοι. Και σήμερα γίνεται και αυτό. Μπορούμε και όλοι οι άνθρωποι που κηρύττουν το Ευαγγέλιο, όπως και εμένα, ο Θεός είναι που θα μου δώσει αυτό το δύναμη, την εξουσία, όταν αγγίζω κάποιον που έχει δαιμόνια, να βγει μέσα στον άνθρωπο εκείνο. Δηλαδή, να αφήνει τον άνθρωπο και ο άνθρωπο να έρθει με στην ειρήνη και χαρά του και ελευθερία και ο άνθρωπο να έχει λογικά του πίσω. Επειδή τα δαιμόνια βασανίζουν τους άνθρωπο και τα δαιμόνια κάνουν τους άνθρωπο όπως θέλουν εκείνο. Ναι, είναι βάσανα. Και το ίδιο όμως, το πνεύμα του Αντίκριστο όμως, δεν βασανίζω έτσι, απλώς μπαίνω στον άνθρωπο για να κάνει τον άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλω εκείνο όπως τώρα. Το πνεύμα του Αντίκριστο μπαίνουν μέσω πολλοί άνθρωποι και κάνει τον άνθρωπο να ετοιμάζει όλα τα αναγκαίο προ το ερχόμενο του Αντίκριστο. Γι' αυτό βλέπουμε γίνεται οργάνωση σήμερα σε όλο τον κόσμο. Πώς θα γίνει εμβολιασμό, πώς θα γίνει σφραγίδα του Αντίκριστο. Σε λίγο οι άνθρωποι θα αρχίσουν να βάλει chips. Ναι, επειδή η οργάνωση άρχιζε ήδη. Αυτό είναι από το πνεύμα του Αντίκριστο που είναι ήδη γεμάτη το κόσμο και στη θρησκεία. Γι' αυτό μην έχεις ελπίδα στη θρησκεία. Να έχει ελπίδα στο Θεό, στο πνεύμα του Θεού. Να έχει ελπίδα στη μαρτυρία του Θεού μέσα σου. Όταν δεν έχει μαρτυρία, μόνο όνομα Χριστιανό, αυτό δεν είναι εγγύηση. Εγγύηση είναι όταν λαμβάνει μαρτυρία από το Θεό. Γι' αυτό μην βασίζεται μόνο στο όνομα Χριστιανό, όπως θρησκεία επιφανειακά, αλλά χρειάζεται να έχει προσωπική σχέση με το Θεό για να έχει το πνεύμα του Άγιο και να έχει το κρίσμα που θα σου δώσει ικανότητα να ξέρει τον Αντίκριστο και την κίνηση του, ώστε ο Αντίκριστο να μην ξεγελάσεις, ώστε ο Αντίκριστο να μην έρθει να κατοικεί μέσα σου χωρίς να καταλάβει, επειδή με το κρίσμα του Θεού θα έχεις ικανότητα να ξέρει την κίνηση του Αντίκριστο και τη στιγμή που έρχεται και θέλει να έρθει να σε πλανήσει. Επειδή μόνο η πίστη που έχει το κρίσμα του Θεού και το πνεύμα του Θεού μέσα του, δηλαδή είναι εκείνοι που τα καταλάβουν την κίνηση του Αντίκριστο και δεν τα δώσουν τόπο στον Αντίκριστο, το πνεύμα του Αντίκριστο δηλαδή. Επειδή είναι γεμάτη σήμερα το κόσμο, γεμάτη στις θρησκείες, γεμάτη παντού, στη δημοκρατία, στη πολιτεία, γεμάτη το πνεύμα του Αντίκριστο, αλλά μόνο με το κρίσμα του Θεού μπορούμε να το καταλάβουμε το πνεύμα του Αντίκριστο και την κίνηση του, ώστε να μην ξεγελάσει, επειδή θέλει να ξεγελάσει πάρα πολύ ο κόσμο όπως θέλει, γιατί θέλει να καταστρέφει το κόσμο ολόκληρο. Αλλά εκείνο που είναι ενωμένοι με το πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που θα είναι προστατευμένοι και ασφαλείς. Μόνο αυτό, όχι μόνο μακριστιανό, μόνο επιφανειακά, αλλά σχέση με το Θεό και το πνεύμα του Άγιο να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Αυτή είναι ασφάλεια και σιγουριά, επειδή η μαρτυρία του Θεού θα έρθει συνεχώς μέσα στην καρδιά του άνθρωπου εκείνου, για να μην ξεγελάσετε από τον Αντίκριστο, από το πνεύμα του Αντίκριστο, επειδή το πνεύμα του Αντίκριστο είναι απαρατήρητο μέσα στους άνθρωπους. Αλλά επειδή είναι απαρατήρητο, μόνο το πνεύμα του Θεού που είναι ο ίδιο Θεό, που θα δώσει ικανότητα στον άνθρωπο να ξέρει την κίνηση του, ώστε να μην τον ξεγελάσει το πνεύμα του Αντίκριστο και του Σατανά. Για σήμερα σας αφήνω εδώ, ο Θεός να σε ευλογεί.